Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Μπαμπά, παιχνέ! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην καριέρα μας στο FIFA 22 με τον ποδοσφαιριστή. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ήταν να ξεκινήσουμε και να παίξουμε σήμερα για το Pro 21 με τον ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ, ωστόσο για κάποιο λόγο έγινε μια αναβάθμιση στο Pro 21 από την Konami. Χάλασε το patch και πάλι και αυτή τη φορά δεν μπορώ να μπω ούτε με χαλασμένο patch. Με πετάει κατευθείαν στο καινούριο παιχνίδι, οπότε αν δεν διορθωθεί αυτό, πολύ κρίμα, αλλά δυστυχώς θα σταματήσουμε το παιχνίδι. Φυσικά αυτό θα ενημερωθείτε στην κοινότητα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα περιμένουμε για λίγο καιρό ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αν θα βγει καινούριο update από την Wii Hellas, αν θα συνεχίσουν τα παιδιά να βγάζουν καινούργια πράγματα. Ωστόσο, μέχρι τότε εμείς θα συνεχίσουμε με ποδοσφαιριστή στο FIFA, με καριέρα Step Up Town FC στο FIFA και γενικά τα υπόλοιπα παιχνιδάκια που παίζουμε με Co-op, My Team στη Formula 1 και τα υπόλοιπα παιχνίδια που βλέπετε ότι μπαίνουν σιγά σιγά στην πορεία. Ας μην τα πολυλογώ όμως, πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι του χορηγού μας enepa.com, όπου εκεί πέρα μπορείτε να κερδίσετε πολλά χρήματα αγοράζοντας πιο φθηνά παιχνίδια. Έμπιστε στο site, στο οποίο μπορείτε να μπείτε από τα λινκάκια κάτω στην περιγραφή και φυσικά στο τέλος των αγορών σας με κωδικό Step Up Gaming να κερδίσετε επιπλέον 3% έκπτωση. Βλέπουμε το βιντεάκι και επανερχόμαστε και πάλι πίσω. Και αφού επιστρέψαμε και πάλι πίσω, να πω σε αυτό το σημείο ότι σήμερα θα πάμε να παίξουμε το επαναληπτικό με την Ίντερ εκτός έδρας για το Champions League με τη Sporting Λισαβόνα. Είχαμε χάσει 1-3 στο προηγούμενο επεισόδιο στην έδρα μας και σήμερα θα κυνηγήσουμε το όνειρο. Αν τα καταφέρουμε να πάμε καλά, φυσικά η Ίντερ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και στους 16 του Champions League δεν έχουμε και πάρα πολλές πιθανότητες. Να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα το calendar, τι έχει συμβεί. Μετά το παιχνίδι με την Ίντερ παίξαμε 3 παιχνίδια. Στο πρώτο φέραμε 1-1. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα είναι αυτή. Μετά στη συνέχεια με τη Μαρίτιμο κάναμε μία νίκη 0-1. Και στο τέλος παίξαμε και με την Αρούκα. Κερδίσαμε 5-0. Σε αυτά τα ματσάκια έβαλα κάποια γκολ. Νομίζω έβαλα 2 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Είχα και assist. Ωστόσο, ένα γκολάκι ήταν πάρα πολύ ωραίο, το οποίο και πάλι το έγραψα. Θα σας το βάλω σε αυτό το σημείο να παίξει, να το δείτε και εσείς. Δεν έχουμε κάνει, σου λέω, τσόλο σε βαναράμιση και τέτοια, ό,τι έχουμε κάνει άκλα πίκτα. Λοιπόν, με τα γραφάρα. Και πάμε με full ψυχολογία πλέον για να συνεχίσουμε να παίξουμε 2 παιχνίδια σήμερα. Θα παίξουμε με την Ίντερ το εκτός έδρας και θα παίξουμε και με τη Μορεϊνένς επίσης εκτός έδρας για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια θα δούμε τι θα υπάρχει. Φυσικά έχουμε λίγα παιχνίδια πρωταθλήματος ακόμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σίγουρα θα παίξουμε το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό για την πρώτη-δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Στα standings, για να σας δείξω λίγο πού βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα, είμαστε στην πρώτη θέση. Η δεύτερη είναι η Μπενφίκα με ένα βαθμό πίσω μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από εδώ πέρα και μετά να κάνουμε μια διαφορά, να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια διαφορά. Βλέπετε ότι βάζουμε πάρα πολλά γκολ. Έχουμε φάει 20. Στην διαφορά των τερμάτων, δηλαδή στην ισοβαθμία, υστερούμε από την Μπενφίκα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί και σταθεροί. Στην φάση των 16 του Europa League έχει περάσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι με Δυναμό Ζάγκρεπ. Να τα λέμε και αυτά. Έχει περάσει από τον όμιλο. Είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνεχίζει. Φυσικά από τις 4 που παίζουν και αν μπαίνουν και οι 4 στα πράγματα μέσα. Οπότε ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό. Και τώρα εμείς θα πάμε να παίξουμε το ματσάκι μας κόντρα στην Ίντερ. Βλέπετε ότι έχω και 4 skill points τα οποία δεν θα τα αξιοποιήσω αυτή τη στιγμή. Θα κάνω την προπόνησή μου εγώ στα επόμενα να ανεβεί. Και στο επόμενο επεισόδιο θα μαζέψουμε αρκετά ποντάκια να πάμε να ξεκλειδώσουμε. Γιατί με 1-1 πλέον δεν έχουμε και πάρα πολλά. Πλέον χρειαζόμαστε από 2-2 και πάνω για να ξεκλειδώσουμε πραγματάκια. Οπότε, καλό είναι να το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Βλέπετε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι προς την τρίπλα, στο pace και στο passing. Στο defense προφανώς και δεν είμαστε τόσο καλοί. Physical και shoot έχουμε ακόμα περιθώριο ανάπτυξης. Οι εντεκάδες και των δύο ομάδων, βλέπετε ότι η Ίντερ παίζει ένα πολύ επιθετικό σύστημα με αρκετά καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλή ομάδα, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, μας ζόρισε πάρα πολύ στον πρώτο αγώνα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών. Πρέπει να κερδίσουμε 0-3 για να περάσουμε. Γιατί έχουμε φάει 3 γκολ εκτός έδρας, οπότε το 0-2 δεν μας ικανοποιεί. Ή μάλλον μας ικανοποιεί αν έχουν αλλάξει τον κανονισμό, γιατί πλέον δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ.
Το ξέχασα αυτό. Οπότε ελπίζω ότι το έχουν υπολογίσει αυτό και πλέον δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ και θα μπορέσουμε να περάσουμε άνετα. Παίζουμε στο San Siro ή αλλιώς Giuseppe Meazza. San Siro είναι για τη Μίλαν. Θέλει rating 7,5 ή 9. Team position πάλι στο 60 ή 65. Και 10 πάσες στο αντίπαλο μισό. Θα πάμε τις 10 πάσες. Στόχο τους 15. Νομίζω πιο εύκολο να κάνω πάσες στο δικό τους μισό. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Να δούμε πόσο επιθετικά θα κατέβει η Ίντερ. Ελπίζω να μην φάμε πάρα πολλά. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος φάγαμε τον γκολ και μετά στο δεύτερο ημίχρονο μας κάνανε ό,τι θέλανε. Και κατευθείαν βγαίνουν εδώ μπροστά. Προσπαθούν να κάνουν την πρώτη φάση. Έρε την μπάλα, ρε. Το βγάλε ο τρελός. Αν είναι δυνατόν, ρε, ξεκινήσαμε πολύ στραβά, ρε. Πρώτη φάση για την Ίντερ. Ωπα, ρε, μου φύγε. Με μπέρδεψε η κάμερα λίγο. Ωραία πάσα. Κόκκινη, μπρο. Τίποτα. Τι λέει, ρε, μπρο. Ρε, τους ακάντεψε τα πόδια. Μου φαίνεται, ρε, δεν βλέπεις τίποτα. Θα πονέσουν λίγο τα μάτια μας από ό,τι φαίνεται. Επιθετικά θα παίζει η Ίντερ. Δεν θα μας αφήσει να σηκώσουμε κεφάλι. Δυστυχώς το ντεμπούτο μας στο Champions League δεν ήταν το ανάλογο. Φυσικά παίζουμε στους 16 του Champions League. Δεν παίζουμε σε ομίλους να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε και πολλά ματσάκια και ότι έχουμε και πολλές ευκαιρίες. Αλλά στο πρώτο μάτς για πρώτο δείγμα είχαμε πάει καλά, βάλαμε τον γκολ. Προφανώς δύσκολο θα είναι το να κάνουμε και πάση στο αντίπαλο μισό. Κατοχή δεν το συζητάμε. Δεν ακουμπάμε για κανένα λόγο. Όπα, την έκλεψα. Όχι ρε, γιατί άλλαξε πόδι. Γιατί έκανε μια τρίπλα παραπάνω. Εγώ προσπάθησα να το στρώσω στο αριστερό για να σουτάρει στην απέναντι γωνία, ρε. Και αφού σε έκανε με το δεξί σούτρε. Αχ, θα με τρελάνει. Πρώτη φάση πήγαμε να βγάλουμε εδώ πέρα. Μου το χάλασα. Μόνος μου το χάλασα. Κάναμε εδώ πέρα το 0-1, γίνονταν πανικός τώρα μετά. Παρά λίγο εδώ πέρα μας πατήσουν. Δεν περνάμε και πάρα πολύ ωραία στο μάτς, στο 25. Δεν λες ότι είμαστε και καλοί. Όχι! Από το πουθενά βγάλανε μια πάσα εκεί πέρα μέσα. Γκνάμπρι μας ανακάτεψε όλους. Δείτε εδώ πασάρα που έβγαλε ο άλλος. Τρομερή μπάλα από την Ίντερ. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα και αν θέλουμε 3 γκολ. Τώρα θέλουμε 3 γκολ και δεν έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε καν επίθεση. Τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Δεν πειράζει, εμείς πάμε τώρα για το πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα, μόνο το πρωτάθλημα έχουμε μπροστά μας. Ξεκούραστο θα είναι. Να δούμε πού θα βρεθούμε και στην επόμενη σεζόν. 2-0 πάλι μόνοι τους βγήκαν. Τρομερό passing game από την Ίντερ. Δεν παίζουμε επιθετικά, παίζουμε αμυντικά. Οπότε, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, δεν κάνουμε καν κίνηση να βγούμε μπροστά. Μόνο καμιά αντεπίθεση και αυτό αν θα βγει. Πάμε να γλιτώσουμε το διασυρμό τώρα. Every pass hitting its target. Now potential danger. Not too fussy. Δεν σταματάει η Ίντερ, θα πάει και για τρίτο και για τέταρτο. Φαίνεται εδώ. Πάλι έβγαλε. Και έχει βγάλει και ο τερματοφύλακας αρκετά, έτσι. Τι κάνει ο Γκνάμπρι από εκεί, ρε μπρο. Όπου πίκρα. Με τρέλανε λίγο Τσαλχάνογλου. Με ξεφτύλισε. Όπου 3-0. Δεν μπορώ να περιμένω και πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι. Θέλουμε περίπου 6-7 γκολ τώρα για να περάσουμε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο το 7,5 απόδοση, να κάνουμε τις πασούλες για το στόχο μας. Μπας και είμαστε καλοί αποδοτικά και έχουμε καλή αποδοχή στον προπονητή. Τρεις πάσες έχω κάνει μόνο στο δικό τους μισό. Βγάζουν και τον Τζέκο, έτσι να τον κουράζουν το παιδί.
Τάνιτος. Ωραία πάσα εδώ, αλλά δεν μπορείς να βγει φάση. Κυκλοφορήσαμε λίγο περισσότερο την μπάλα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κι άλλο θα φάμε τώρα. Φαίνονται τα κενά στην άμυνα. Έχουμε φάει 7 γκολ σε 2 μάτς από την Ίντερ. Καμία σχέση το πορτογαλικό με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μας πάτησαν για τα καλά. Σουτ δεν πρέπει να έχουμε κάνει. Μόνο εκείνο το σουτ στο πρώτο ημίχρονο το δικό μου που κόντραρε. Κάτι άλλο δεν πρέπει να έχει γίνει. Κι άλλο! Διασυρμός το παιχνίδι. Δεν είμαστε πουθενά. Πραγματικά δεν είμαστε πουθενά μες στο γήπεδο. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Τώρα να δούμε πώς θα το εκτελέσουμε. Θα πάει καλά. Καλούτσικα πήγε. Για την τιμή των όπλων θα έλεγα. Παίζει να είναι και το πρώτο σουτ. Ωραία, αέρα πέτυχα. Ωραία, κατσαπλιά. Σηκώθηκε η μπάλα εκεί πέρα και λέω τώρα έφυγε το σουτ. Τώρα μπήκε το μπούμι. Κάνουμε ένα σουτ, μια καλή φάση, μια καλή πάσα στον κενό χώρο. 5-1 για την τιμή των όπλων, βάζουμε τον γκολ. Εδώ πέρα έκανα μια καλή κίνηση προς τα πίσω. Βγήκε η πάσα πολύ ωραία. Κάπως μπέρδεψε τα πόδια του εκεί πέρα από το σωστή μου. Είδα το δεξί να μπαίνει στο αριστερό και το αριστερό στο δεξί. Ευτυχώς δεν πίεσε αρκετά ο αμυντικός. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι καλό έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. 7,5 απόδοση. Πάμε να το κρατήσουμε λίγο αυτό. 10 λεπτάκια μείνανε. Δεν πίστευα ότι έχω πιθανότητες να περάσω. Απλά μου το επιβεβαίωσε η Ίντερ με την πεντάρα που μας έριξε το κεφάλι. Μέχρι στιγμής. Γιατί φαίνεται να μπορεί να μπει κι άλλο. Κι άλλο. Όχι ρε μπρο. Καλή πάσα εδώ πέρα. Πάτησε ένα σουτάρι από μακριά μπάσκετ και τον πιάσει τον τερματοφύλακα στον ύπνο. Περισσότερο για να πάρω εγώ την assist και να... και να ανέβω λίγο το επίπεδό μου στο 7,5 και πάνω. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το καταφέρω ούτε αυτό. Correa. Όχι κι άλλο! Oh, 6-1, εντάξει. Καλά μας πήγε αυτό το μάτς, ναι, είχαμε πιθανότητες να περάσουμε. Λίγη το μαρτύριο, 6-1, καταφέραμε τουλάχιστον βάλαμε ένα γκολ, βγάλαμε και μια assist. Δεν έχω να πω και πάρα πολλά για αυτό το μάτς, το είδατε και μόνοι σας. Καμιά δεκαριά σουτ έκανε η Ίντερ, ένα γκολ βάλαμε εμείς, μια assist είχαμε, 5 σουτ κάναμε, τα 2 τα έκανα εγώ, προσπάθησα μάλλον. Η Ίντερ είχε πάλι 14 σουτ, 6 γκολ, καλό αποτέλεσμα. 7,2 από εδώ τελικά, δεν κατάφερα να πιάσω ούτε αυτό το στάνταρ. Θα δούμε τώρα εδώ πέρα να πιάσαμε και τις πασούλες. Η Villarreal πέρασε τη Wolfsburg, ok. Πέτυχα τις πάσες μόνο, έχασα από τον προπονητή βέβαια, αρκετά. Αλλά με μια προπόνηση θα ξανανεύω εύκολα κιόλας. Κάνουμε το simulate και βλέπετε, ξανανεβήκαμε αρκετά στην εκτίμηση του προπονητή. Πάμε τώρα να παίξουμε Moreinense. Είναι στη 10η θέση του πρωταθλήματος. Πρέπει να το κερδίσουμε για ψυχολογία. Να αλλάξουμε λίγο τα ρούχα γιατί εδώ πέρα. Στην Αγγλία όλες οι ομάδες έχουν κόκκινα στις μικρές κατηγορίες, εδώ πέρα έχουν όλοι πράσινα στην Πορτογαλία. Κουρασμένος αρκετά είμαι. Θα χρειαστεί τώρα που τα ματσάκια θα είναι κάθε Κυριακή και δεν θα έχει και μεσοβδόμαδα για να μπορούμε να ξεκουραστούμε. Τώρα εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε χαμούλη. Τι έχει, 8,5 rating, success 40 και 2 goal or assist. Τώρα εδώ πέρα ο προπονητής θέλει να πατήσουμε κάτω τη Moreinense. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να παίξουμε μπαλάρα. 17 εκατομμύρια πλήρωσε, λογικό να έχει τόσες απαιτήσεις. Αλλά δεν βλέπω οι επιθετικοί μου να πιάνουν και κάτι τρελό από στάνταρ. Δώσε μια κάρτα ρε μπρο, άιντε. Αρχίσαν τα τάκλινα εδώ πέρα, λες και δεν υπάρχει να πούμε τίποτα. Μπράβο τα γόρι μου. Αυτό έλειπε να μην δώσει φάουλ. Στο προ κάτι τέτοια δεν τα δίνε.
Τον ξεγέλασα. Καλό, καλό, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι! Όχι! Πώς μπήκε έτσι. Εγώ γιατί ήμουν offside τώρα στους πανηγυρισμούς. Καλό σουτάκι, κεφαλιά από τον αμυντικό για να τη διώξει δοκάρι και βρέθηκε εκεί πέρα ο επιθετικός και την έβαλε. Ωραία φάση. Από αυτές τις φάσεις που λες γίνονται. Δείτε εδώ, μου δίνει πάσα. Γυρνάω κατευθείαν πόδι για την απέναντι γωνία. Τάμπαινε στο κεφάλι του αμυντικού δοκάρι και βρέθηκε μόνο στο εκεί πέρα ο επιθετικός και το έβαλε. Πέντρο Γκοσάλβες, βασικά δεν είναι επιθετικός, αλλά ναι. 0-1 γρήγορα. Βέβαια δεν πιάνει ούτε assist ούτε γκολ αυτό. Μπράβο το αγόρι μου, έκοψα πολύ ωραία την μπάλα εδώ και πάμε να βγάλουμε την αντεπίθεση τώρα. Δεν μεταξύ κάνουν πολλά τάκλιν πλέον. Όχι! Γιατί πέρασε εκεί η μπάλα. Γιατί πέρασε εκεί πέρα το κολοσούτ. Τι ζεστάθηκε ο άλλος ο Αμόριμ, ρε. Έβγαλε τον Μπουφάν. Όχι μόνο του. Όχι μόνο του. Όχι μόνο του. Αυτά μπαίνουνε. Αυτά τα σούτ μπαίνουνε, ρε φίλε. Κοίτα να δεις τώρα. Όχι, το βγάλε! Πολύ ωραία πάση, πολύ ωραία φάση εδώ πέρα με τις πάσες. Το βγάλε όμως ο σκύλος, ρε. Α, κι άλλο έβγαλε! Τι βγάζει, ρε, το παλικάρι, ρε. Τι βγάζει, δερματοφυλακάρα, ρε, με τα γραφή, ρε. Χέρι! Ο έξω από την περιοχή ήταν γιατί... Όχι! Πήγα να τους ξεγελάσω, ρε φίλε. Σταματημό δεν έχω σε αυτό το μάτς. Σταματημό δεν έχω σε αυτό το μάτς. Τον τρέλαναν τον αμυντικό. Σταματημό δεν έχω. Σταματημό δεν έχει. Πω, ποριακά τον πέρασε από τα χέρια. Πάμε και τον κολάκι. 1-2 στο 35. Έχω κάνει πολλά σουτ. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω μοχθήσει. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να τα βάλω αυτά τα σουτ. Γι' αυτό τα προσπαθώ. Συνέχεια. Κόκκινη, 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 κόκκινη. Κόκκινη, man. Πλάκα κάνεις. Δεν έβγαλε τη δεύτερη κίτρινη. Τι κάνει ο δολοφόνος, ρε φίλε. Από το τρίτο λεπτό μας έχει ακατέψει τα τάκλι. Τώρα μόλις βάλαμε πάλι τον γκολ, κάτσαμε πίσω, ρε φίλε. Ρε ήρεμα, ρε. Πάμε να βάλουμε ακόμα να ηρεμήσουμε. Καλά, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. 1-2. Βάλαμε τον κολάκι. Έχουμε παίξει καλά στο πρώτο ημίχρονο. Με εξαίρεση κανένα δυο σουτ που κάνει η Μορεϊνίνσε, δεν μας έχουν πιέσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να παίζουν και με 10 παίχτες, να το πούμε και αυτό. Καλά πάμε. 95% τρίπλα. 8,5 απόδοση, ok. Και στόχος μου για την τρίπλα είναι στο 50%. Ευκολάκι αυτό με τις τρίπλες. Και με τις πάσες, θα έλεγα, που μας βάζει καμιά φορά. Το πιο δύσκολο τώρα είναι το να βγάλουμε ακόμα μία assist, να βάλουμε ένα goal. Πήγαμε. Αντεπίθεση. Nicholas. Ωραίος. Αχ, βγες πιο μπροστά. Ω, θα φάμε και goal στην αντεπίθεση. Γιάν. Νίκολα Γιάμπορ. Θα φάμε και γκολ στην αντεπίθεση. Χέρι. Κάνε καμιά πλάκα τώρα στο 70 τόσο. Να μας ισοφαρίσουνε. Κάνει και κομπίνα η τύπη, ρε. Ρε φυγέτε, ρε μπρο, από εδώ που θα κάνετε και κομπίνα.
Έλα ρε, πρόλαβε την πάσα να τη δώσεις. Τελευταίο τέταρτο, από ό,τι φαίνεται δεν κάνω δύο πάλι. Το 8,5 και το... και το 2 γκολ ή 2 assist, ή 1 και 1. Για να δούμε. Τελευταίες φάσεις τώρα. Αν θα καταφέρουμε. Έφυγα. Έλα ρε μπρο, παίρνα τους εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται έτσι θα λήξει το μάτς. Στο 8,3 θα σταματήσω. Κουράστηκα κιόλας πάρα πολύ τώρα. Δεν έχω καν αντοχές να τρέξω. Ωπα ρε, τουλάχιστον τώρα να κρατήσουμε το... το 2-1. Γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα εδώ. Όχι, το βγάλε! Έλα ρε να μου γράψει την assist ρε μπρος στο 91. Έλα να μου γράψει την assist να τελειώνουμε. Κοίτα, αν δεις τώρα, μέχρι το τελευταίο λεπτό θα μπορούσαμε να το έχουμε βγάλει. Λίγη το παιχνίδι, 1-2. Νίκη, καταφέρνουμε και παίρνουμε τη νίκη με γκολάρα. Να τα λέμε και αυτά. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πολλά περισσότερα σαν ομάδα. Αλλά δεν πειράζει, όπως είπαμε, με τις προπονήσεις και με τα λοιπά, την αξιοπιστία στον προπονητή την κρατάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς ο καλύτερος παίχτης ήμουν πάλι. Μπράβο τα αγόρια μου. Να δούμε τώρα πάλι πόσο πέσαμε. Πάλι 15 πέσαμε. Εντάξει, εντάξει. Ζητάει και υπερβολικά ο άλλος, ρε. Συμμετοχή σε 2 γκολ θέλει. Ηρέμησε, ρε, μπρο. Δες εδώ πέρα πώς ανέβεις πάλι. Αυτά είναι. Σχεδόν τέρμα. Λοιπόν, παραμένει διαφορά στον ένα πόντο από την Μπενφίκα. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα. Εγώ τώρα θα παίξω πάλι ματσάκια μόνος μου. Μέχρι και εδώ πέρα λογικά. Τα τρία παιχνιδιά μέχρι και Σιταντέλα. Πάκος Φερέιρα, τον Τέλα, συγγνώμη. Και Βιτόρια, για να αφήσουμε μετά να παίξουμε το μάτς με την Μπενφίκα και Μποαβίστα και να κλείσουμε τη σεζόν ουσιαστικά μέχρι και Σάντα Κλάρα για να δούμε αν θα είμαστε πρωταθλητές. Βασικά, εδώ πέρα θα φανεί πώς πάνε τα πράγματα μέχρι και την Μποαβίστα και ανάλογα πώς θα είμαστε στις διαφορές θα ξέρουμε αν έχουμε πάρει πρωτάθλημα ή όχι. Αλλιώς θα παίξουμε ακόμα ένα επεισόδιο τις τελευταίες αγωνιστικές για να δούμε με Πορτιμονέσε και Σάντα Κλάρα πώς θα κλείσει η σεζόν. Τελειώνουμε ουσιαστικά την πρώτη σεζόν, τελειώνουμε γρήγορα θεωρητικά σε 6-7 επεισόδια γιατί δεν είχαμε Champions League μέσα, γιατί από την Norwich δεν παίξαμε πολλά παιχνίδια, μας διώξανε, θέλανε να φύγουμε οπότε πήγαμε στην Sporting Λισαβόνας, ευτυχώς στη Sporting Λισαβόνας παίξαμε πολύ, έχουμε παίξει πάρα πολύ και μέχρι στιγμής έχω βάλει 8 γκολ και 5 assist, να βγάλω λίγο και να βάλω τα κοντομάνικα γιατί πλέον καλοκαίριασε. Όλοι φοράνε κοντομάνικα, μόνο εγώ φοράω μακριμάνικο μέσα στο παιχνίδι. Στο My Career θα δείτε εδώ πέρα okay, ότι έχουμε παίξει σε δύο κλαμπ ήδη, κοστίζουμε 27 εκατομμύρια. Με την Sporting Λισαβόνας έχουμε 8 γκολ, 9 γκολ, συγγνώμη, 7 assist, 16 παιχνίδια. Ή μάλλον σύνολο είναι αυτά. Ένα γκολ και 2 assist είχαμε με την Norwich σε 4 παιχνίδια. Και 8 γκολ και 5 assist με την Sporting Λισαβόνας σε 12 παιχνίδια. Καλά μας έχει πάει αυτό. Οπότε σαν overall είμαστε κομπλέ. Energy δεν έχουμε καθόλου, 22%. Τρίτος παίχτης στους 25 από ό,τι φαίνεται σε φόρμα είμαστε στην ομάδα. Οπότε καλά μας πάει και αυτό. Αξιοπιστία στον προπονητή. Κάπου εδώ όμως θα τελειώσω αυτό το επεισόδιο. Όπως είπαμε στην αρχή, δυστυχώς το Pro μου κάνει νερά και πάλι μετά από πάρα πολλά επεισόδια. Αρκετό καιρό έκανε που μας πήγαινε καλά. Πήγα να γράψω σήμερα, δεν τα κατάφερα. Οπότε τελικά γράψαμε ποδοσφαιριστή για να έχετε εσείς να δείτε. Αυτά από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το παιχνίδι, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Ξέρω ότι το βλέπετε πάρα πολύ το παιχνίδι, ξέρω ότι σας αρέσει σε πάρα πολλούς, αλλά μην ξεχνάτε το κουμπάκι του like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά δεν ξεχνάμε για τους καινούριους και το κουμπί του subscribe, γιατί έτσι βοηθάτε το κανάλι να ανεβεί ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο γνωστό στο ευρύ κοινό και να μας μαθαίνει περισσότερο κόσμος για να μπορώ και εγώ να συνεχίσω να σας δίνω αυτό το καθημερινό περιεχόμενο που σας δίνω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη. Κάτω στην περιγραφή link για τα social media, όπως επίσης link για να μπείτε εκεί πέρα στο ENEBA, να κάνετε τις αγορές σας και από εκεί να κερδίσετε πλέον με τον κωδικό StepUpGaming 3% έκπτωση στις αγορές σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βοηθάει και αυτό εσάς για να μπορέσετε έτσι να έχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερη εξοικονόμηση στη τσέπη σας. Αυτά από εμένα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!